έγραψε, έτσι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πολύ δυσκολότερες στιγμές όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Είμαστε λοιπόν δύο ημέρες μετά την έξοδο στις αγορές, μια επιτυχημένη έξοδο με βάση και το αποτέλεσμα έτσι όπως προκύπτει. Θέλω να ρωτήσω τι έρχεται από εδώ και πέρα, κύριε Πρόεδρε. Τι σηματοδοτεί καταρχάς αυτή η έξοδος και τι σημαίνει και για τον μέσο πολίτη, για να καταλάβει και ο κόσμος σε τι τον ωφελεί αυτό το οποίο συνέβη. Καταρχάς να πω ότι μάλλον δεν χρειάζεται να ευλογήσω εγώ τα γένια μας, διότι όλος ο διεθνής τύπος σήμερα, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχαμε να ακούσουμε τόσο θετικά μηνύματα πάρα πολλά χρόνια. Μιλούν για την επανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Μιλούν για μια δυναμική επιστροφή της Ελλάδας. Θεωρώ ότι ανοίγει ένας δρόμος. Πρέπει όμως να είμαστε συγκρατημένοι. Πρέπει να επαναληφθεί αυτή η θετική έξοδος. Σχεδιάζουμε ώστε να επαναληφθεί. Να έχουμε μια σταδιακή μείωση των επιτοκίων το επόμενο διάστημα, ώστε να είμαστε σε θέση σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα να εγκαταλείψουμε οριστικά τα προγράμματα στήριξης, να μπορεί η χώρα αυτοδύναμα να στηρίζει την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών της αναγκών από τις αγορές με επιτόκια τα οποία θα είναι προσιτά. Νομίζω ότι οι πολίτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σιγά σιγά ανοίγει μια χαραμάδα ελπίδας. Προφανώς και δεν θα δούνε άμεσα αυτές τις αλλαγές, όμως ήδη έχουν αρχίσει να έχουμε όλοι αρχίσει να βλέπουμε αυτή την επανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην οικονομία να μετατρέπεται σε επενδύσεις και οι επενδύσεις να μετατρέπονται σε θέσεις εργασίας. Από το 2015 έχουν αυξηθεί κατά 300.000 θέσεις εργασίας, ενώ την περίοδο της καταστροφής, θα λέγα εγώ, 2010-2015, είχαμε χάσει 900.000 θέσεις εργασίας. Άρα έχουμε καλύψει το 1 τρίτο της καταστροφής στην αγορά εργασίας. Μένει ακόμα δουλειά, ο δρόμος είναι μακρύς, όμως μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή η έξοδος της αγορές και τι εννοώ, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, δανειστήκαμε κάποια χρήματα, τα δανειστήκαμε βεβαίως με ένα υψηλότερο επιτόκιο από αυτό που δανειζόμαστε από τον ESM, για παράδειγμα. Από την άλλη, όμως, ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Τουρνάρας, έλεγε ότι είναι πολύ νωρίς για αυτό. Και την ίδια ώρα έρχονται και μας υπενθυμίζουν και σήμερα εκπρόσωπος του κυρίου Σόιμπλε αλλά και η κυρία Βελκουλέσκο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι καλή η έξοδος. Από την άλλη όμως έχετε ένα πρόγραμμα, έχετε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και πράγματα να κάνετε και μην νομίζετε ότι με αυτό ξεφύγατε από αυτά τα οποία έχετε μπροστά σας. Καταρχάς να πω ότι η ίδια η ζωή δικαιώνει ή αποδοκιμάζει τις απόψεις και τις εκτιμήσεις. Εμείς όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε με σχέδιο, δεν παρασυρθήκαμε ούτε από τις φωνές εκείνες που μας έλεγαν βγείτε, ή από αυτές τις φωνές που μας έλεγαν μην τολμήσετε να βγείτε στις αγορές, και δικαιωνόμαστε από το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το επιτόκιο, που είναι χαμηλότερο των προσδοκιών και πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης εξόδου. Είναι κυρίως η ποιότητα όσων επένδυσαν στο ελληνικό ομόλογο. Δεν μιλάμε για κερδοσκοπικά φαντς, είχαμε πάνω από 200 προσφορές, είχαμε μια υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές του ποσού που αντλήσαμε σε προσφορές και κυρίως όμως είχαμε επενδυτές πραγματικούς και όχι κερδοσκοπικά funds. Αυτό δείχνει ότι επανακάμπτει η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Από εκεί και πέρα βεβαίως ακούω και εγώ τις προτροπές και από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ξέρετε όμως έχουμε συνηθίσει και εμείς και οι αγορές σε αυτές τις προτροπές. Και μάλλον είναι business as usual. Το σημαντικότερο είναι από εδώ και στο εξής να δούμε πώς θα βασιστούμε σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομούμε, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη δραματική περιπέτεια για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία των 7 προηγούμενων χρόνων. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι όταν το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε μια ανάλογη κίνηση και βγήκε στις αγορές, τότε μιλούσατε για κινήσεις εντυπωσιασμού χωρίς καμία ουσία, για στρατηγικές, για πολιτικά παιχνίδια και πάει λέγοντας. Τώρα έρχεστε και κατά ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας κιόλας με αυτό το ομόλογο, αποπληρώνετε τότε το ομόλογο της κυβέρνησης Σαμαρά, βγαίνετε στις αγορές και την ίδια ώρα εσείς πανηγυρίζετε. Και θέλω να ρωτήσω τι διαφορετικό είχε το ομόλογο Σαμαρά από το ομόλογο Τσίπρα, γιατί τότε ήταν κίνηση εντυπωσιασμού και τώρα πρέπει να πανηγυρίσουμε? Το απέδειξε η ζωή αυτό. Κύριε Σρέντερ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το 2014 δεν είχαν καμία σύγκριση με τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το 2017. Σας θυμίζω ότι τότε η κυβέρνηση Σαμαρά είχε μπροστά της την πιο δύσκολη αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος που έλυγε και ήταν εκτός τροχιάς.
είχε να εκπληρώσει στόχους πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια 4,2% και 4,5%, διότι αυτά έχει υπογράψει. Και βεβαίως δεν είχε καταφέρει ούτε να έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Είχε τελικά απεδείχθει ότι το 2014 είχε 0,4% έναντι στόχου 1,5%. Είχε άδεια ταμεία, δεν υπήρχε ρευστότητα. Και κυρίως δεν υπήρχε καμία θετική πνοή στις επενδύσεις. Υπήρχαν πολύ αρνητικά νούμερα σχέση με την ανεργία. Όλοι οι δείκτες ήταν αρνητικοί. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι δεν είχε την απόφαση που έχουμε εμείς από τις 15 του Ιούνιου σε σχέση με τον αλγόριθμο που διασφαλίζει την προοπτική βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ήταν λογικό λοιπόν οι επενδυτές να μην δείξουν μια σταθερή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Βρέθηκε ένα παράθυρο ευκαιρίας να βρεθεί ένα επιτόκιο γύρω στο 5%, το οποίο όμως η ζωή έδειξε ότι δεν είχε προοπτική, διότι στην επόμενη απόπειρα εξόδου δεν βγήκε καν η Ελλάδα στις αγορές. Το απέφυγε. Υπήρχε πολιτική αστάθεια τότε, υπήρχε το ενδεχόμενο εκλογών, πρόωρων εκλογών, υπήρχαν και πολλά ζητήματα ανοιχτά. Θυμίζω ότι η απόπειρα ήταν πράγματι επικοινωνιακή, διότι ήταν λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Ήταν ακριβώς πάνω στη λογική να στηθεί ένα success story, το οποίο ήταν επίπλαστο. Έγινε μια δεύτερη προσπάθεια αμέσως μετά το Σεπτέμβρη, η οποία όμως άρον-άρον δεν έγινε καν, δεν ολοκληρώθηκε καν. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι αυτό που έχει σημασία τώρα δεν είναι ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να βγάζουμε εμείς διθύραμβους. Τα πιο διθυραμβικά λόγια ακούστηκαν από το διεθνή τύπο και όχι από εμάς. Εμείς κάναμε μια μετρημένη δήλωση ο Υπουργός των Οικονομικών και είπε ότι ήταν καλύτερο των προσδοκιών μας και συνεχίζουμε. Διότι το κρίσιμο στοιχείο είναι αυτή η πρόσβαση στις αγορές να αποδειχθεί από την ίδια τη ζωή, διαρκής, επαναλαμβανόμενη και το ομόλογο να μειώνει το επιτόκιό του στην αγορά. Πράγμα το οποίο συμβαίνει. Σήμερα το ομόλογο μειώνει το επιτόκιό του στην αγορά. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε με σεμνότητα είναι ότι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα και είναι η αρχή του τέλους μιας περιπέτειας. Αλλά δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή του τέλους. Έχουμε ακόμα δρόμο, όμως έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα πιο δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Είπατε δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε. Μήπως δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε και διότι είχαν τεθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης και μια σειρά από στόχοι, κύριε Πρόεδρε, οι οποίοι δεν επετέφθησαν τουλάχιστον ως τώρα. Mm-hmm. Θα μιλήσω για την ρύθμιση και την ελάφρυνση του χρέους, που ήταν ένας βασικός στρατηγικός στόχος. Θα μιλήσω για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά τα σχέδια, αυτοί οι στόχοι δεν βγήκαν. Και θέλω να ρωτήσω τι σχέδια έχετε για τα συγκεκριμένα αυτά. Συγχωρείτε, διότι ακούω εδώ και 40 μέρες περίπου από τη 15η Ιουνίου και μετά να χτίζεται ένα αφήγημα, διαρκώς επαναλαμβανόμενο αφήγημα καταστροφής, το οποίο είναι το βασικό αφήγημα της αντιπολίτευσης και μεγάλης μερίδας μέσω ενημέρωσης που στηρίζουν την αντιπολίτευση ή, εν πάση περιπτώσει, κριτικάρουν την κυβέρνηση. Να σας πω ότι η ζωή είναι αυτή η οποία αποδεικνύει τελικά την επιτυχία ή την αποτυχία. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία εσείς αναφερθήκατε, γιατί τα θέλαμε. Τα θέλουμε, όχι για να πούμε πετύχαμε ένα στόχο, αλλά για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής οικονομίας απέναντι στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Λοιπόν, χθες απεδείχθη ότι αυτή η εμπιστοσύνη ανακτάται. Ναι, ωστόσο, συνεπώς, προσέξτε. Εσείς τους θέσατε, εσείς δεν τους έθεσαν τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς λέτε ότι δεν πετύχαμε κάτι στο χρέος. Εγώ σας λέω ότι ήταν ιστορική η απόφαση 15 του Ιούνιου. Διότι κλειδώνει τον αλγόριθμο για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Mm-hmm. Διότι με τις αποφάσεις που πάρθηκαν εκεί, οι οποίες αναμένεται να ποσοτικοποιηθούν ακόμα περισσότερο αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές, αλλά έχουμε τον μπούσουλα πια. Περνάμε από την προσέγγιση του χρέους όσον αφορά την ονομαστική του αξία, δηλαδή χρέος ως προς ΑΕΠ, στην προσέγγιση με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής της Ελλάδας το χρηματοδοτικό της αναγκών. Μπαίνει ένα ταβάνι 15% των ακαθάριστων, ως 15% του ΑΕΠ, μέχρι εκεί θα φτάνουν η χρηματοδότηση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών, οι δαπάνες που θα ξοδεύει η χώρα και ταυτόχρονα έχουμε το κλείδωμα του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% στη μακροπρόθεσμη περίοδο, το οποίο κλείδωμα είναι εξαιρετικά σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο με βάση το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης η Ελλάδα θα ήταν υποχρεωμένη να έχει 2,6%. Και είναι θετική εξαίρεση για τη χώρα. Και ταυτόχρονα έχουμε και έναν μηχανισμό, ο γαλλικός, η γαλλική πρόταση, που δεν είναι και τόσο γαλλική, διότι ήταν πάγια θέση ελληνικής κυβέρνησης το 2015, που προσδιορίζει τα απαραίτητα μέτρα για την απομείωση του χρέους, δηλαδή την περίοδο χάριτος και την ορίμανση, την επιμήκυνση των ορημάσεων, στη 15ετία, ίσως και περισσότερο, ανάλογα
με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, μετατρέπουμε τους εταίρους μας σε συνεταίρους μας για την ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτό που Αυτά λοιπόν ήταν τα μηνύματα εκείνα που ήθελαν να ακούσουν οι διεθνείς επενδυτές, προκειμένου οίκοι να αναβαθμίσουν την Ελλάδα, πράγμα το οποίο έκαναν, και προκειμένου οι ίδιοι να εκφράσουν την εμπιστοσύνη τους, βάζοντας ρευστό στα ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ρύθμιση του χρέους, κύριε Πρόεδρε, ελάφρυνση του χρέους, είναι αυτό που πήραμε τελικά. Τελείωσε αυτή η προσπάθεια και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όχι. Και σας το λέω αυτό, γιατί αν ακούσει κανείς ή διαβάσει τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μιλάει για ένα εξαιρετικά μη βιώσιμο χρέος ακόμα. Και αν εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα, δεν ξέρω γιατί οι άλλοι δεν είναι, ας πούμε. Εάν τα πράγματα ήταν έτσι τότε, θα έπρεπε όλοι αυτοί οι οποίοι εμπιστευθήκαν χθες στην ελληνική οικονομία. Και να είναι τρελή. Ξέρετε, να μην ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει στην ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης απομείωσης και ακόμα σαφέστερης ποσοτικοποίησης των όρων του λογαριθμού, ο οποίος συμφωνήθηκε στις 15 Ιούνιου. Και σας θυμίζω ότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 15 Ιούνιου ανακοίνωσε ότι έχουμε ένα major step, ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Mm-hmm. Άρα, δεν τελείωσε η διαδικασία, έχει γίνει όμως, έχουν τεθεί τα θεμέλια, για να μιλήσω ως μηχανικός, για να έχουμε ένα οικοδόμημα το οποίο θα είναι σταθερό το επόμενο διάστημα. Και περιμένουμε βεβαίως, αμέσως μετά και τις γερμανικές εκλογές, με μεγαλύτερη πολιτική άνεση, να έχουμε και την ποσοτικοποίηση των όρων αυτού του αλγορίθμου, που ανοίγει όμως διέξοδο, ξεκλειδώνει, και αυτό φάνηκε χθες. Τώρα από εκεί πέρα, κύριε Στρόιτερ, εγώ πρέπει να ομολογήσω. Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Και άρα είναι πολύ πιθανόν είτε να υποτιμούμε κινδύνους, είτε να υπερεκτιμούμε δυνατότητες. Για παράδειγμα, υπερεκτιμήσαμε την υπόθεση της ποσοτικής χαλάρωσης σε ό,τι αφορά τον επηρεασμό των αγορών. Εμείς εκτιμούσαμε ότι αυτά τα επιτόκια που πετύχαμε χθες θα μπορούσαμε να τα πετύχουμε μόνο αν η χώρα είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα. Απεδείχθη ότι δεν είχαμε δίκιο. Απεδείχθη ότι οι αγορές ανταποκρίθηκαν θετικά, προεξοφλώντας την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Όσα δεν φτάνει αλλού. Δηλαδή, θα σε έλεγε κάποιος ότι τώρα, ας πούμε, που δεν πετύχαμε το στόχο της ποσοτικής χαλάρωσης, ξαφνικά η ποσοτική χαλάρωση είναι ένα δευτερεύον ζήτημα το οποίο δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Όχι, δεν είναι καθόλου δευτερεύον. Και δεν είπα εγώ ότι δεν μας ενδιαφέρει. Και είπα ότι περιμένετε, μην βιάζεστε να πείτε ότι δεν το πετύχαμε. Είναι ένας στόχος που παραμένει μπροστά μας. Και η χθεσινή εξέλιξη τον στόχο αφού το φέρνει ακόμα πιο κοντά. Διότι όταν πας να χτυπήσεις την πόρτα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μη έχοντας μπει στις αγορές και άρα έχοντας ως δεδομένο ότι δεν μπορείς να μπεις, είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο θετική η όρη τώρα που έχεις μπει και με ένα επιτόκιο το οποίο αποτελεί έκπληξη για τους διεθνείς αναλυτές, την οποία έκπληξη και την θετική τους έκπληξη την εκφράσανε χθες και σήμερα σε όλα τα μέσα, τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, θυμάμαι μια τηλεοπτική σας συνέντευξη στην οποία είχατε πει ότι αν δεν πάρουμε τα μέτρα για το χρέος, τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν, μειώσεις συντάξεων, επέκταση του αφορολόγητου, μείωση του αφορολόγητου, δεν θα εφαρμοστούν. Και θέλω να ρωτήσω αν με το αποτέλεσμα που έχουμε, για εσάς θεωρείτε ότι ο στόχος χρέος έχει επιτευχθεί και άρα τα μέτρα εφαρμόζονται, ή θεωρείτε ότι δεν έχει επιτευχθεί και άρα αν δεν έχουμε καλύτερη εικόνα για το χρέος, καλύτερα πράγματα περισσότερα, δεν θα εφαρμόσετε τα μέτρα. Κύριε Σρόιτερ, οι εξελίξεις έχουν μια δυναμική και άρα όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή. Το εφαρμόζουμε μια θεραπεία, το εφαρμόζουμε ταυτόχρονα ένα κοκτέιλ θεραπείων. Σημασία έχει να γίνει καλά ο ασθενής. Άρα λοιπόν, αν η χώρα βγει στις αγορές, περπατήσει και φύγουμε από την περιπέτεια των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018, τότε νομίζω ότι θα κριθεί ότι ορθώς πράξαμε και ότι τα μέτρα αυτά τα οποία πήραμε έπρεπε να τα πάρουμε και ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Εάν όλα αυτά δεν υλοποιηθούν και συνεχίσει ο ασθενής να είναι κλινήρης, τότε θα έχουμε αποτύχει. Άρα η ζωή είναι αυτή η οποία αποδεικνύει αν οι στόχοι μας έχουν ικανοποιηθεί ή αν οι στόχοι μας δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εγώ λοιπόν θέλω να μιλήσω τώρα όχι με όρους, αν θέλετε, τεχνοκρατικούς, αλλά με όρους πραγματικούς. Διότι βλέπω όλο αυτό το διάστημα μία απέλπιδα προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης που τζογάρει διαρκώς στο μαύρο, δηλαδή στην αποτυχία, στην καταστροφή. Και βεβαίως ευτυχώς για τη χώρα, όχι για την κυβέρνηση, για τη χώρα ευτυχώς δεν έρχεται το μαύρο, έρχονται άλλα χρώματα. Πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Και πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξοι διότι περάσαμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Η χώρα βρέθηκε στο χείλος καταστροφής. Δεν τη χρεοκοπήσαμε εμείς τη χώρα. Την παραλάβαμε λαϊλατημένη και χρεοκοπημένη σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και μάλιστα την παραλάβαμε με ένα
ασφικτικό όριο, διότι έλυγε η χρηματοδότηση, η ρευστότητα, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα, δύο χρόνια μετά από μια μεγάλη περιπέτεια, μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι δείκτες έχουν πια να είναι, αρχίσει να είναι θετικοί, η ανεργία μειώνεται. Έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά να βλέπουμε δουλειές. Έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά να βλέπουμε επενδύσεις και επενδυτές που τους βλέπαμε με το κιάλι. Έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά να επουλώνουμε πληγές. Υπάρχουν μεγάλες ακόμα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και υπάρχει και μια μερίδα συμπολιτών μας που τραβάει κουπί. Και έχει και υψηλή φορολογία και παίρνει και βάρη. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και κυρίως να σχεδιάσουμε τώρα με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Την Ελλάδα που από το 2021, που θα γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, θα είναι μια χώρα η οποία θα είναι εκτός μνημονίων, εκτός Διεθνούς Επιτροπίας και ικανή να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να σταθεί στα πόδια της, να ξανακερδίσει την εργασία, τους νέους ανθρώπους που πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα, το έμψυχο δυναμικό αυτής της χώρας, να σχεδιάσουμε λοιπόν το αύριο και όχι να μεμψιμηρούμε για το παρελθόν. Είναι μια τομή λοιπόν αυτό που έγινε χθες και μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε το αύριο με καλύτερους όρους. Θα σας πάω στο αύριο, θα σας πάω και σε αυτούς για τους οποίους αναφερθήκατε, οι οποίοι υποφέρουν σήμερα. Θέλω όμως να επιμείνω για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να ρωτήσω εάν η δήλωσή σας ή παίρνω μέτρα για το χρέος ή δεν εφαρμόζω αυτά τα οποία ψήφισα, παραμένει στο τραπέζι, κύριε Πρόεδρε, ή θεωρείτε ότι από τα μέτρα τα οποία πήραμε τελείωσε αυτό το θέμα. Βεβαίως, προσέξτε. Μα αυτό σας είπα λίγο πιο πριν, κάνοντας αυτό το παράδειγμα για τον άρρωστο. Τι εννοούσα και θα το πω ευθέως. Εμείς θα αναμένουμε την εφαρμογή των μέτρων για το χρέος πριν ξεκινήσει η υποχρέωσή μας. Έχουμε ψηφίσει μέτρα και αντίμετρα, ισόποσα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και ήταν εξαιρετικά σημαντικό αυτό, ισόποσα, μέτρα και αντίμετρα, που θα ξεκινήσουν 1η-1η του 19. Όμως, τα μέτρα για το χρέος ξεκινάν αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή τον Αύγουστο του 18. Άρα, η ακολουθία είναι ότι πρώτα βλέπουμε αν υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους οι εταίροι και αν η χώρα βγαίνει από το πρόγραμμα και μετά βεβαίως θα υλοποιήσουμε και εμείς αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε, έχοντας όμως βγει από το πρόγραμμα και έχοντας άρα ανακτήσει βαθμούς ελευθερίας. Διότι άλλο είναι η οποιαδήποτε κυβέρνηση να βρίσκεται διαρκώς κάτω από την απειλή με το περίστροφο στον κρόταφο μιας διεθνούς επιτροπίας τεχνοκρατών που βλέπουν την κάθε λεπτομέρεια, τον κάθε νόμο, την κάθε. Και αλλιώς είναι να μπορείς να σχεδιάσεις με ασφάλεια βεβαίως και με υπευθυνότητα, να μην βγεις έξω από τους στόχους, αλλά να σχεδιάσεις μια διαφορετική φορολογική πολιτική που εμείς πιστεύουμε ότι θα μας αποδώσει έσοδα. Διότι αυτή η υψηλή φορολογία, κατά την άποψή μου, είναι ένας κορσές πάρα πολύ στενός που δεν μας επιτρέπει να εκτοξεύσουμε και τα έσοδα. Πάμε λοιπόν στο θέμα της φορολογίας. Έχουμε 26 Ιουλίου σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, σε δύο μέρες έχετε και γενέθλια, κύριε Πρόεδρε. Στις 31 Ιουλίου δεν θα το γιορτάσει κανείς γιατί είναι η πρώτη δόση της εφορίας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό το οποίο έρχεται για τους πολίτες. Άρα να προσέχω να μην κεράσω τις 28. Θα έλεγα να μην κεράσετε, να κεράσετε τις 28, να μην κεράσετε τις 31 σίγουρα. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που έχουμε δώσει. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά όμως που έχουμε αυτήν τη δόση με την έννοια ότι ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη φορά οι επιβαρύνσεις είναι περισσότερες και του χρόνου θα είναι ακόμη περισσότερες και με τη μείωση του αφορολόγητου όποτε αυτό έρθει. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στενάζουν φορολογικά σήμερα. Υπάρχουν επιβαρύνσεις που φτάνουν ακόμα και το 70% αν υπολογίσει κανείς τις ασφαλιστικές εισφορές. Τι σχέδιο έχετε? Εδώ έρχονται οι ξένοι δανειστές και μας λένε μειώστε τους φόρους. Μισό λεπτάκι. Καταρχάς, μισό λεπτάκι για να μην τρελαθούμε κιόλας. Έρχονται αυτοί που μας επιβάλλουν αυτό το στενό κορσέ και μας λένε ότι άδευτε με εμείς που εσείς τα κάνετε, αυτοί τους επιβάλλουν, να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, προσέξτε όμως, για να μην δημιουργούμε και την αίσθηση της ασφυξίας, η επόμενη μέρα δεν θα είναι χειρότερη. Γιατί πράγματι έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε τη μείωση του αφορολογήτου, αλλά όσα ακριβώς θα εισπράξει το κράτος από αυτό, θα τα δαπανίσει για φορολογικές ελαφρύνσεις την ίδια χρονιά. Θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα. Όχι για όλους. Όχι για τους ίδιους. Αλλά προσέξτε, θα έχουμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 26%. Θα έχουμε τη μείωση φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 20%. Θα έχουμε τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης. Θα έχουμε τη μείωση του έμφυα για τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Ακριβώς όσα πάρουμε θα δώσουμε, αφού ήταν η συμφωνία
μπορεί να φαίνεται λίγο οξύμορο, είναι αλλά οξύμορο. Αυτό πετύχαμε. Γιατί μου λέτε τις μειώσεις. Μα είναι οξύμορο το γεγονός ότι έχουμε μια αιμονή. Πρέπει να μαζέψουμε ναι, 10 ευρώ. Προσέξτε. Είναι οξύμορο το γεγονός ότι έχουμε εδώ και 3 χρόνια μια αιμονή, όχι όλων των δανειστών μας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία καθυστέρησε και την αξιολόγηση. Μια αιμονή στην, όπως το ονομάζουν αυτή, διεύρυνση φορολογικής βάσης και μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης. Και αυτή ήταν και η αιμονή για την οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα και διαπραγματευθήκαμε σκληρά. Εγώ με τα βεβαιότητα σας υπογράφω ότι αν δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση θα τα δεχόντουσαν αμάσιτα, χωρίς αντίμετρα. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Άλλωστε η αντιπολίτευση μας έλεγε υπογράψτε, μην διαπραγματευτείτε. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά είναι υποθέσεις. Εγώ θέλω να δω τώρα πώς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν θα συμβούν. Όμως η δυνατότητα να έχουμε ένα δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο θα μας το δώσει η ανάπτυξη της οικονομίας. Η θετική ρυθμή ανάπτυξης οικονομίας. Προκειμένου να μπορέσουμε αυτοδύναμα, αυτόβουλα, εμείς ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, ως ενώ κυβέρνηση και χώρα που σχεδιάζει αυτόνομα την οικονομική της πολιτική, έχοντας βγει από το μνημόνιο, να δούμε πού θα το δώσουμε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Πού θα το επιστρέψουμε στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό θα το έχουμε μόνο να βγούμε από το μνημόνιο. Τον Αύγουστο λοιπόν του 2018 βγαίνουμε και άρα στον προϋπολογισμό του 2019, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή δύσκολων και θετικών μέτρων, θα έχουμε και τη δυνατότητα, αυτό ευελπιστούμε, αυτό στοχεύουμε, αυτός είναι ο σχεδιασμός μας και δουλεύουμε σκληρά ώστε να το πετύχουμε αυτό, να δώσουμε και τις ελαφρύνσεις εκείνες που δικαιούνται αυτοί οι οποίοι σήκωσαν περισσότερα βάρη όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτές οι ελαφρύνσεις ποιους θα αφορούν και γιατί σας το λέω αυτό. Για παράδειγμα, αναφερθήκατε στον ένφια. Το ποσό το οποίο πρέπει να εισπράξετε από τον ένφια παραμένει ίδιο. Θα το πω σχηματικά. Όχι, έχει μειωθεί, αλλά λίγο. Έχει μειωθεί ελάχιστα. Έχει λοιπόν, μειωθεί. Αν λοιπόν 10 ευρώ εισπράτατε, 10 ευρώ πρέπει να εισπράξετε για να κάνετε μειώσεις σε κάποιους, σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσετε. 10 ευρώ εισπράτατε, πάμε στα 8. Εντάξει, αυτή την αναδιάρθρωση. Πάτε στα 9,8 θα το πω. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά, μια μείωση. Ποιο θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Και σας το λέω αυτό γιατί για να μειώσετε. Όχι, πρέπει... όχι, προσέξτε. Σε ό,τι αφορά τον έμφυα, το 2020, ναι, σας ανέφερα μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα με την επιβάρυνση του αφορολογήτου. Ναι. Αυτές λοιπόν οι ελαφρύνσεις θα είναι στοχευμένες ελαφρύνσεις και ήδη έχουν αποφασιστεί και έχουν ψηφιστεί. Έχουμε τους νόμους δηλαδή. Ναι. Για παράδειγμα, η φορολογία θα μειωθεί, σας είπα, στις επιχειρήσεις. Θα έχουμε την εισφορά αλληλεγγύης, όπου μέχρι 22.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα πληρώνεις καθόλου. Μετά θα πληρώνεις από 7-5%. Έχουμε ψηφίσει. Αλλά προσέξτε, εγώ σας μίλησα για επιπλέον αυτών. Ναι. Τη δυνατότητα που θα έχουμε αν έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο. Δηλαδή, τι εννοώ για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Το 2016 προέβλεπαν ότι θα έχουμε πλεώνασμα 0,5%. Το δούνου του και ο στόχος ήταν αυτός και τελικά, μάλλον όχι, το δούνου του προέβλεψε 0,1, κάνω λάθος. Και ο στόχος ήταν 0,5 και το 2016 είχαμε 4,2% πλεώνασμα. Είχαμε μια υπεραπόδοση ελληνικής οικονομίας και με μια οικονομία που δεν ήταν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν σε 0,1% θετικά βγήκε. Απέδωσε σε εξαιρετική συμπίεση των δαπανών, έκτακτα μέτρα, πράγματα τα οποία δεν πληρώσατε, έπρεπε να έχετε πληρώσει και πάλι λέγοντας. Πάντως, αν θέλαμε σοβαρές προβλέψεις, δεν θα ζητάγαμε από την κυρία Βελεκουλέσκου την γνώμη της, διότι έχουν πέσει έξω 7 χρόνια. 7 ολόκληρα χρόνια πέφτουν έξω. Στην αρχή λέγανε θετικά και ερχόντουσαν αρνητικά στα δύο πρώτα προγράμματα και στον τρίτο λένε αρνητικά και ερχόντουσαν θετικά. Μάλλον είναι λίγο καλύτερο αυτό. Μακάρι να προβλέπουν αυτοί αρνητικά και να έρχονται θετικά. Κύριε Πρόεδρε, με έλεγα λοιπόν όμως το εξής. Με ανάπτυξη 0,1 είχαμε 4,2 πλεώνασμα. Όταν λοιπόν η ανάπτυξη το 2017 θα είναι στο 1,8, κοντά στο 2% και το 2018 θα είναι πάνω από 2,5%. Και αυτό επιβεβαιώνει η εικόνα που έχουμε για την οικονομία. Τα 30 εκατομμύρια των τουριστών, η επανάκαμψη της εμπιστοσύνης, το ότι μπορούν οι επιχειρήσεις να δανείζονται με ανταγωνιστικότερα επιτόκια, το ότι βγήκαμε στις αγορές, όλο αυτό το κλίμα που αλλάζει. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πιο εύκολο, να το πω έτσι, να πετύχουμε τους στόχους, να μην ενεργοποιηθούν κόφτες, αλλά να ενεργοποιηθούν δότες. Δηλαδή, αν έχεις μεγαλύτερο από το στόχο, έχεις ένα δημοσιονομικό περιθώριο, προκειμένου να δώσεις πέρα από τα αντίμετρα, είτε να φέρεις πιο μπροστά τα αντίμετρα, το οποίο είναι πιθανό να συμβεί, είτε να μπορέσεις στοχευμένα, όπως κάναμε το Δεκέμβρη του 2016, που δώσαμε φάπαξ τη 13η σύνταξη,
να δώσεις ενισχύσεις ή επιστροφές φόρων σε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και περάσανε πολύ πιο δύσκολα, σηκώσαν μεγαλύτερο βάρος στα χρόνια της κρίσης. Δεν θα σας πω πάλι για τις εκθέσεις και τις εκτιμήσεις της κυρίας Βελκουλέσκου και του Ταμείου, που λέει ότι το ασφαλιστικό μας... πραγματικά. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο και παραμένει έτσι. Θα σας πω όμως, και θέλω τη δική σας άποψη και να μιλήσουμε έτσι και με ειλικρίνεια σήμερα. Αν θεωρείτε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό είναι τελικά ένας επιτυχημένος νόμος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα έσοδα μας δεν είναι περισσότερα. Έχουμε έκρηξη των ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών και για να το πω και λαϊκά, έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στα κάγκελα, Πρόεδρε, και το γνωρίζετε κι εσείς γιατί υπήρξατε ελεύθερος επαγγελματίας με τις ασφαλιστικές εισφορές. Μισό λεπτάκι. Έχουμε καταρχάς έναν νόμο ο οποίος βάζει την λογική των εισφορών ανάλογα με το εισόδημα. Αυτό δίνει ένα αποτέλεσμα, έδωσε ένα αποτέλεσμα και δεν είναι μόνο δικές μας εκτιμήσεις αυτές. Είδατε και τις έρευνες ΓΕΣΕΒΕ και άλλων οργανισμών που αποδεικνύουν ότι το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει μικρότερες εισφορές και το 90% και παραπάνω των αγροτών πληρώνει μικρότερες εισφορές. Βέβαια, γιατί δεν ζω σε γυάλα, υπάρχει ένα 20% των ελεύθερων επαγγελματιών και ένα πολύ μικρότερο σε ό,τι αφορά τους αγρότες, κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες έχουμε πρόβλημα, που πράγματι ο συνδυασμός εισφορών ασφαλιστικών και φορολογίες είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Και το ταμείο είναι μείον παρόλα αυτά. Όχι, δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί? Παραλάβαμε ταμείο ελληματικό 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και το πρώτο εξάμεινο του 2017 δείχνει ότι ο ΕΦΚΑ, που είχε πέσει όλη η καταστροφολογία ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα, ότι θα είναι πλεονασματικό για πρώτη φορά 100 εκατομμύρια. Δεν έχουν αυξηθεί τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές. Μα το θέμα δεν είναι ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα. Γι' αυτό επιβάλαμε τις αυξήσεις. Όχι, δεν επιβάλαμε γι' αυτό τις αυξήσεις. Για να κάνουμε βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα. Το βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα έχει να κάνει με τις αναλογιστικές μελέτες. Έχει να κάνει δηλαδή με το πώς θα κατανείμονται οι εισφορές στο βάθος του χρόνου. Και κυρίως έχει να κάνει με τη μετατροπή του ελληματικού σε πλεονασματικό, το οποίο ήδη το έχουμε. Σας επαναλαμβάνω, παραλάβαμε 1,5 δις έλλειμμα και έχουμε 100 εκατομμύρια πλεόνασμα. Χτίζουμε λοιπόν ένα πλεονασματικό ταμείο. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες ο συνδυασμός, το κοκτέιλ που είπα πιο πριν, φόρων και εισφορών, είναι πράγματι πάρα πολύ επιβαρυντικό. Όμως, εγώ θέλω, κύριε Σρόιτερ, να μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Θα κάνετε αλλαγές. Θέλω να μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Αν είναι να κάνουμε αλλαγές, αυτές τις αλλαγές πρέπει να τις κάνουμε στη φορολογία. Και βεβαίως να δούμε. Είμαστε ανοιχτοί και ήδη διορθώσαμε πολλά πράγματα σε σχέση με το ασφαλιστικό. Αλλά το ασφαλιστικό, δηλαδή να συνδέσεις τις εισφορές με το εισόδημα, είναι δίκαιο. Σε τελική ανάλυση. Δηλαδή, τι κάνουμε, ας φανταστούμε ότι είμαστε όλοι σε ένα καράβι, όλοι, σε μια μεγάλη τρικυμία και προσπαθούμε να σώσουμε το καράβι, που είναι η χώρα μας. Κάποιοι είναι πιο αδύναμοι. Κάποιοι είναι πιο δυνατοί. Θα δώσεις κουπί σε αυτούς που είναι πιο δυνατοί, σε αυτούς που αντέχουν. Στη θάλασσα, αυτός. Μα θα πεταχθούμε όλοι μαζί στη θάλασσα, αν το καράβι βουλιάξει ή αν χρεοκοπήσει η χώρα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δυνατοί όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν φροντίσει να κάνουν λούφα. Είχαν φροντίσει να κάνουν στο κατάστρωμα και να κάνουν ηλιοθεραπεία. Να βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, να φοροδιαφεύγουν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη αδικία την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με ελέγχους, με νομοθετικές παρεμβάσεις. Αν καμιά φορά κάποιες αποφάσεις μας τα χαλάνε σε ό,τι αφορά αυτό και δεν μας επιτρέπουν, αλλά έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε προχωρήσει το νομοσχέδιο για την εθελοντική διαδικασία δήλωσης της φοροδιαφυγής, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει ένα πολύ υψηλό αριθμό δηλώσεων από αδήλωτα εισοδήματα ύψους 4 και επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη εκεί καταλογίζονται πολύ υψηλά ποσά, πάνω από τα 400 εκατομμύρια που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Όμως ξέρετε, κύριε Σρόιτερ, η αλήθεια είναι πως είναι ένας λαβύρινθος, ένας κυκαιώνας, είναι πολυδαίδαλο αυτό το σύστημα της απόκρυψης και της φοροδιαφυγής. Και δεν μας βοηθάει και το διεθνές πλαίσιο.
Υπάρχουν δηλαδή χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν στοιχεία. Γιατί είδα την αντιπολίτευση πολύ πρόσφατα στη Βουλή να σας κουνάει την λίστα και τα έγγραφα με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τη φοροδιαφυγή και των περίφημων ληστών που για ένα μεγάλο διάστημα είχατε κάνει σημαία, κύριε Πρόεδρε, και εσείς προσωπικά μόνο, αλλά και, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα αποτελέσματα είναι πενιχρά και για τη λίστα Λαγκάρτ και για τις υπόλοιπες λίστες. Τα έσοδα, αυτά τα οποία έχουν μπει στα δημόσια ταμεία, είναι ελάχιστα. Και θέλω να ρωτήσω αν τελικά και όλη αυτή η ιστορία είναι μια φούσκα και τίποτα. Είναι πολλαπλάσια από όσα μπαίναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Φαντάζομαι δεν είστε ικανοποιημένος. Είναι πολλαπλάσια. Από αυτό το οποίο είδαμε. Είμαι ικανοποιημένος από τον αριθμό των ελέγχων, ο οποίος είναι εξαιρετικά υψηλός και σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο και σε ό,τι αφορά την φοροδιαφυγή. Είμαι ικανοποιημένος από τον καταλογισμό που έχουμε πολλαπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είμαι ικανοποιημένος από τις εισπράξεις ακόμα. Θεωρώ, όπως σας είπα πριν, ότι το γεγονός ότι φέραμε ένα νόμο και έχει φέρει αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει φέρει ακόμα μεγαλύτερα εάν δεν είχαμε μία εξέλιξη αρνητική σε ό,τι αφορά την τελευταία απόφαση της δικαιοσύνης για την παραγραφή των χρεών, με την οποία εγώ προσωπικά δεν συμμερίζομαι, αν θέλετε, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε αναγκασμένοι να τη σεβαστούμε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ωστόσο, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για φοροδιαφυγή που ελάμβανε χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι στα χρόνια τα οποία εμείς έχουμε την κυβερνητική ευθύνη. Όχι ότι σταμάτησε η φοροδιαφυγή βεβαίως σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι και οι έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται και σε νησιά και πάει λέγοντας, βγάζουν σημεία και τέρατα, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Το μεγάλο πάρτι σταμάτησε, κύριε Σρόιτερ. Το μεγάλο πάρτι που γινόταν στην υγεία σταμάτησε. Αν θέλετε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν υπήρχε χώρος στη δημόσια σφαίρα. Όποια πέτρα και αν σήκωνες, θα έβρισκες από κάτω διαφθορά. Προφανώς, εγώ δεν λέω ότι άλλαξαν οι άνθρωποι. Λέω όμως ότι έχουμε μια κυβέρνηση που έχει πολιτική βούληση. Αντιμετωπίζει δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αντιμετωπίζει εμπόδια, αντιμετωπίζει τρικλοποδιές. Αλλά έχει πολιτική βούληση και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Δώσατε μια συνέντευξη στο Guardian, που για μένα είναι μια σημαντική συνέντευξη, γιατί είχε και αρκετή δόση αυτοκριτικής μέσα, πρέπει να πω. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Όταν ήρθα σε αυτό το γραφείο, εννοούσατε το γραφείο του Πρωθυπουργού, δεν είχα καμία εμπειρία ή αίσθηση πόσο μεγάλες ήταν οι καθημερινές δυσκολίες. Νομίζω ότι τώρα έχω μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που είχα αρχικά. Θέλω να ρωτήσω, με βάση αυτή τη δήλωση, αν η σημερινή σας εμπειρία ήταν η εμπειρία του τότε, τι θα κάνατε διαφορετικά? Τι δεν θα κάνατε, ίσως, και τι θα κάνατε? Θα είχαμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Θα είχαμε, αν θέλετε, μια σειρά από εξαγγελίες οι οποίες στην πορεία δεν μπόρεσαν να ευοδοθούν. Τι θα κάνατε αλλιώς? Κοιτάξτε, κύριε Σρόιτερ, η ζωή δεν χτίζεται με τα αν. Και θέλω να σας πω ότι, όπως είπατε, πράγματι έδωσα μια. Δεν ήταν συνέντευξη ακριβώς, ήταν μια συζήτηση, την οποία αποτύπωσε στο χαρτί μια έγκριτη δημοσιογράφος, όπου μίλησα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Και δεν ξέρω αν είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο αυτό για την ενεργεία πρωθυπουργούς. Εδώ ξέρω πρωθυπουργούς που έχουν περάσει πολλά χρόνια που έχουν φύγει από την εξουσία, οι οποίοι δεν παραδέχονται ποτέ ούτε ένα. Η αυτοκριτική είναι καλό πράγμα και ελπίζω να τη συνεχίσετε και σήμερα. Προσέξτε όμως, προσέξτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς το ότι αντιμετωπίσαμε δυσκολίες που ίσως δεν αντιμετώπισε άλλη κυβέρνηση από την μεταπολίτευση μετά. Βρεθήκαμε μπροστά στο φάσμα της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος και μιας πολύ κοινικής στάσης και απειλής από την πλευρά του ευρωπαϊκού συστήματος, ας το πω έτσι, την οποία δεν είχα φανταστεί. Δεν περίμενα ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η μάχη και η αγωνία ενός λαού για να διεκδικήσει το δίκιο του με ένα τέτοιο κινησμό. Αυτό το ομολογώ. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αυτό που αφήσαμε πίσω μας από αυτή τη μάχη ένα αποτύπωμα διεθνές, άλλαξε την εικόνα της χώρας. Από εκεί που οι Έλληνες ήταν οι τεμπέληδες, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ζουν πάνω από τις ανάγκες τους, έγινε ένας λαός ο οποίος μάχεται και πληρώνει άδικα τις ευθύνες διεφθαρμένων κυβερνήσεων του παρελθόντος. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα, στο εξωτερικό, η διεθνής εικόνα. Η εικόνα της χώρας αναβαθμίστηκε και θα σας το, αν μου δώσετε λίγο χρόνο μετά, να μιλήσουμε για την εξωτερική πολιτική. Αλλά για να μην ξεφύγω, να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε.
Να σας το κάνω πιο συγκεκριμένο, Πρόεδρε. Να σας το κάνω πιο συγκεκριμένο. Με την σημερινή σας εμπειρία, αυτό το εξάμηνο, επτάμηνο θρίλερ της περίφημης διαπραγμάτευσης του 2015, η οποία κατέληξε σε μία ήττα, όπως έχετε και εσείς ο ίδιος πει. Σε ένα συμβιβασμό κατέληξε. Δεν πετύχατε αυτά τα οποία θέλατε. Το έχετε πει, άλλωστε δεν είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε. Σε ένα δύσκολο συμβιβασμό. Ναι. Θα το ξανακάνατε από την αρχή. Θα προχωρούσατε με έναν διαφορετικό τρόπο σήμερα, αν αναγνωρίζετε ότι τότε χάθηκε χρόνος για μία μάχη, η οποία δεν κερδίθηκε στην πορεία. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι εύκολο κανείς να μπορεί να μιλάει εκ των υστέρων μετά Χριστόν προφήτης. Διότι δεν μπορούσε κανείς να υπολογίσει ποια θα ήταν η αντίδραση και πώς θα εξελισσόταν τα πράγματα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω με υψηλή δόση και αυτοκριτικής αλλά και ειλικρίνειας. Έδωσα την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μου σε αυτή τη μάχη με πίστη, με αυτοπεποίθηση και με πίστη σε έναν άνισο αγώνα για ένα σκοπό. Για να μην προδώσω, να μην ματαιώσω την εντολή που μου έδωσε ο ελληνικός λαός να κάνω διαπραγμάτευση και να φύγω από αυτή την θέση, από αυτή την δύσκολη θέση για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Φτάσαμε μέχρι το χείλος της καταστροφής για να δικαιώσουμε αυτή την εντολή. Σήμερα η αντιπολίτευση και πολλά μέσα ενημέρωσης μας λένε ψεύτες. Αν ήμασταν ψεύτες, δεν θα φτάναμε μέχρι το τέλος. Δεν θα φτάναμε μέχρι τη στιγμή που να δούμε ότι δεν υπάρχει αύριο για την οικονομία της χώρας. Και εκεί αναγκαστήκαμε στο συμβιβασμό. Ναι. Και μην ξεχνάτε, κύριε Σρόιτερ, μην ξεχνάτε ότι πήγαμε σε εκλογές. Ναι. Την επόμενη του συμβιβασμού, και αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε εμάς και στους προηγούμενους, οι οποίοι κερδίζανε τις εκλογές λέγοντας λεφτά υπάρχουν ή λέγοντας επαναδιαπραγμάτευση Ζαπίου, και μετά κάνανε συμφωνίες που δεν είχαν καμία σχέση με τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Εμείς, όταν πήγαμε στο συμβιβασμό, που ήταν επώδυνος, σε αυτό το συμβιβασμό, πήγαμε στον ελληνικό λαό. Και του είπαμε, ελληνικέ λαέ, εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο, προκειμένου να υλοποιήσουμε όσα δεσμευθήκαμε απέναντί σου. Τώρα έχεις αυτή τη συμφωνία και διάλεξε ποιος θα την υλοποιήσει. Εμείς, που είμαστε έντιμοι και θα παλέψουμε και θα ματώσουμε για τις λιγότερες δυνατές απώλειες και για την προστασία την κοινωνική, ή αυτοί που σε χρεοκοπήσανε και σε φέραν ως εδώ. Και διάλεξε εμάς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Σρόιτερ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η ιστορία τα έχει καταγράψει αυτά. Νομίζω ότι η διαρκής και επαναλαμβανόμενη από την πλευρά της αντιπολίτευσης προσπάθεια, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει πια επιχειρήματα, να τα επαναφέρει διαρκώς και διαρκώς επιλεκτικά στη μνήμη, έχει κανένα νόημα, διότι πλέον βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική μέρα. Σύμφωνοι, αλλά διαβάζω πάλι στην ίδια συνομιλία, όπως είπατε, στο Guardian, πάλι με την ίδια δόση αυτοκριτικής. Πολλοί θα μπορούσαν να πούνε ότι είμαστε ψεύτες, λέτε για τους πολίτες, αλλά δεν θα πει κανείς ότι είμαστε διεφθαρμένοι ή ανέντιμοι. Θεωρείτε, αντιλαμβάνεστε ότι για πολλούς η αίσθηση είναι ότι έχετε πει πράγματα τα οποία δεν υλοποιήσατε, και άρα η λέξη ψεύτης είναι κάτι που σας χρεώνει, κύριε Πρόεδρε? Η λέξη ψεύτης είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί αυτή η λέξη? Μα ακούστε, κύριε Σρόιτερ, είναι αυτό το οποίο ως καραμέλα χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση εδώ και δύο χρόνια. Το αναγνωρίζετε κι εσείς όμως. Όχι. Εγώ αυτό που οποίο λέω είναι ότι, γιατί σας επαναλαμβάνω, δεν ήταν μοταμό, με ρώτησαν ότι σας λέει η αντιπολίτευση ψεύτη. Και λέω, ναι, μπορεί να έχει πείσει και ορισμένους έξω, διότι έχει μια υπεροπλία επικοινωνιακή. Ότι είπαμε ψέματα, διότι τι κάνουν, ξεχνούν ότι πήγαμε σε εκλογές. Και συγκρίνουν τις προεκλογικές εξαγγελίες του Γενάρη του 2015, για τις οποίες ματώσαμε και φτάσαμε μέχρι το χείλος της καταστροφής, προκειμένου να τις υλοποιήσουμε, με αυτά τα οποία υλοποιούμε μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, στις οποίες πήγαμε στο ελληνικό λαό έχοντας στο τραπέζι τη συμφωνία. Και μπορεί να έχουν πείσει και ορισμένους. Όμως η μεγάλη τους αδυναμία είναι ότι δεν μπορούν να πείσουν ούτε έναν, μα ούτε έναν, ότι δεν έχουμε εντιμότητα. Ενώ αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν στην καταστροφή λαιλάτισαν τις δυνατότητες αυτής της χώρας, την εποχή της ανάπτυξης, χρεοκόπησαν τη χώρα και μας οδήγησαν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τους χαρακτηρίσει, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι ως γενική ομολογία είναι
η εντιμότητά τους. Εγώ δεν θα πω τη λέξη ψεύτης, είναι και μια λέξη που δεν μου αρέσει, αλλά θέλω να ρωτήσω πώς αισθάνεστε εσείς προσωπικά όταν, για παράδειγμα, σε κάποια μέσα ενημέρωσης, όπως αναφερθήκατε, βλέπετε διαρκώς βίντεο που δείχνει διάφορες εξαγγελίες σας ή δηλώσεις σας τα προηγούμενα χρόνια που είναι τελείως αντίθετες με τις πράξεις ή την σημερινή πραγματικότητα. Θέλω να ρωτήσω τι αισθάνεστε γι' αυτό. Εγώ δεν θα πω τη λέξη ψέμα, θα πω τη λέξη πλάνη, θα πω τη λέξη, αν θέλετε, άστοχη εκτίμηση του μέλλοντος. Πώς το νιώθετε εσείς αυτό όταν το βλέπετε? Μα κύριε Σρόιτερ, συγγνώμη, αλλά προσπάθησα να σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτές οι εξαγγελίες ήταν πριν τις εκλογές. Σε ένα άλλο 15, περιβάλλον. Όχι σε ένα άλλο περιβάλλον. Μα για αυτές τις εξαγγελίες. Κοίταξε, θα με ρωτήσετε το επόμενο ερώτημα, θα είναι ο Βαρουφάκης, δεν είναι? Είμαι θεπόμενη. Ή με το Βαρουφάκη θα παίζετε, ή με τις εξαγγελίες. Να αποφασίσετε. Δεν το λέω για εσάς. Το λέω για την αντιπολίτευση. Ή θεωρείτε ότι είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό, διότι είχαμε σχεδιάσει να πάμε τη χώρα στην συνέχιση της μνημονιακής πορείας. Ή θεωρείτε ότι παίξαμε κορώνα γράμματα και φτάσαμε στο κύλος καταστροφής. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί και τα δύο να συμβαίνουν. Άρα λοιπόν, νομίζω, κύριε Σρόιτερ, ότι ο ελληνικός λαός έχει κρίνει ήδη όλα αυτά, διότι του δώσαμε τη δυνατότητα να τα κρίνει το Σεπτέμβρη του 2015. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι πήγαμε σε εκλογές. Όσοι λοιπόν παίζουν βίντεο της προηγούμενης περίοδου σε σχέση με τα όσα μετά τον δύσκολο συμβιβασμό υλοποιούμε σήμερα, το κάνουν εκ του πονηρού, το κάνουν ακριβώς διότι θέλουν να αποδομήσουν ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το ηθικό πλεόνεκτημα, το ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι οδηγήσαμε τη χώρα στην καταστροφή, είμαστε όμως αυτοί οι οποίοι οδηγούμε τη χώρα στην έξοδο από την επιτροπία. Είμαστε αυτοί οι οποίοι οδηγούμε τη χώρα στην έξοδο από την καταστροφή. Και ξέρετε κάτι, κύριε Σρόιτερ, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν πολύ σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας, το οποίο από τη δεκαετία... Σας διακόψω ένα λεπτό, έχει πέσει το μικρόφωνο σας για να ακούγεστε, να το φτιάξουμε. Τώρα ακούγομαι καλύτερα? Τώρα ακούγεστε τέλεια. Έλεγα λοιπόν, κύριε Σρόιτερ, ότι από τη δεκαετία του 90 και μετά, στη χώρα διαμορφώθηκε ένα σύστημα εξουσίας, το οποίο βεβαίως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση φορούσε διαφορετικά καπέλα. Τη μία φορούσε μπλε, γαλάζιο, την άλλη φορούσε πράσινο. Όμως ήταν το ίδιο σύστημα εξουσίας. Και αυτό το σύστημα εξουσίας, όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή της χρεοκοπίας της χώρας, αποδείχθη, έπεσαν οι μάσκες, έπεσαν τα καπέλα, ότι είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό το σύστημα εξουσίας προφανώς και δεν αισθάνεται καλά που δεν βρίσκεται σε θέση διακυβέρνησης. Έχει την αίσθηση ότι η διακυβέρνηση του τόπου δικαιωματικά ανήκει σε αυτούς. Όμως ο κριτής, αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις, είναι ο ελληνικός λαός. Λοιπόν. Και αυτό το σύστημα εξουσίας έχει προσβάσεις σε όλους τους μηχανισμούς του κράτους. Μην το ανοίξουμε αυτό, γιατί πολλοί σας κατηγορούν ότι επιχειρείτε να φτιάξετε το δικό σας σύστημα εξουσίας. Θέλω εδώ να είμαι για να τα συζητήσουμε όλα. Ωραία, τέλεια. Άμα έχετε χρόνο εσείς, εγώ πραγματικά μπορώ να κάτσω εδώ μέχρι το βράδυ, χαρά μου. Είπατε πριν, κάνετε την αφορά στον κύριο Βαρουφάκη, οπότε θα αλλάξω εγώ τη σειρά έτσι όπως την είχα στο μυαλό μου και θα πάω σε αυτό. Ένας άνθρωπος που ήταν το δεξί σας χέρι για ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα στην αρχή αυτής της πρώτης διακυβέρνησης, ένας άνθρωπος που εσείς έχετε χαρακτηρίσει στην συνέχεια asset για την κυβέρνησή σας, γράφει ένα βιβλίο, μην πω στο βιβλίο, με σημεία και τέρατα, κύριε Πρόεδρε, από το ότι φοβόσασταν πραξικόπημα και ένα νέο γουδί, μέχρι το ότι θέλατε να κλέψετε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τα βάλετε στα ATM, μέχρι ότι από ένα σημείο και μετά, αν θέλετε, αλλάζατε τις αποφάσεις σας καθημερινά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τι να πρωτορωτήσω, πραγματικά φοβόσασταν πραξικόπημα εκείνες τις ημέρες του 2015? Πραγματικά θέλατε να πάρετε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να τα βάλετε στα ATM? Κύριε Σόιτερ, τι από όλα αυτά δεν έχει υποθεί? Τι από όλα αυτά δεν γνωρίζετε? Ότι φοβόσασταν πραξικόπημα δεν το γνώριζα, πρέπει να σας πω. Και ότι θέλατε να πάρετε τα χρήματα επίσης δεν το γνώριζα. Το έχει υπονοήσει ο κ. Λαφαζάνης. Ακούστε λίγο. Πήγαμε σε μια εκλογική αναμέτρηση το 2015 το Σεπτέμβρη, που σχεδόν οι δύο στις τρεις ερωτήσεις που γινόταν σε μένα ήταν για τον κ. Βαρουφάκη. Για τις επιλογές μου, για τις δυσκολίες εκείνης της στιγμής. Τι από όλα αυτά δεν γνωρίζετε? Τι από όλα αυτά σας κάνει εντύπωση? Εμένα μου κάνει ένα πράγμα όμως εντύπωση και οφείλω να το πω. Ο κ. Βαρουφάκης
θέλει να κάνει μια καριέρα ως συγγραφέας και να έχει πωλήσει το βιβλίο του. Έχει μεταφράσει το βιβλίο του στα ελληνικά, όμως το βιβλίο του υπάρχει εδώ και 3 μήνες στη δημοσιότητα. Μου κάνει λοιπόν εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι 3 ή 4 εφημερίδες που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση αποφάσισαν την ίδια στιγμή, την ίδια Κυριακή, στο ίδιο timing, να έχουν ακριβώς το ίδιο ρεπορτάζ για σημεία του βιβλίου του κ. Βαρουφάκη, τα οποία προφανώς θα τα γνωρίζουν εδώ και 3 μήνες, διότι έχουν βγει στη δημοσιότητα. Επιχειρείται ελλείψη επιχειρημάτων από την πλευρά της αντιπολίτευσης και μέσων που την στηρίζουν να δημιουργηθεί ένα κλίμα αλλαγής της ατζέντας. Και εσείς βεβαίως τη δουλειά σας κάνετε ως δημοσιογράφος, αλλά μην μου παριστάνετε τον έκπληκτο. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί, έχουν ακουστεί. Εγώ θα πω ένα πράγμα για τον κύριο Βαρουφάκη και δεν θα ξαναμιλήσω. Θα πω ότι το εξάμεινο του 2015, το πρώτο εξάμεινο, ήταν ένα εξάμεινο μάχης του ελληνικού λαού και της κυβέρνησης που μόλις είχε εκλέξει. Ήταν και είναι καταγεγραμμένη ιστορικά μια πολύ σημαντική υπόθεση για να την ευτελίζουμε με το διογκωμένο εγώ του καθενός μας. Δεν αφορά πρόσωπα, ούτε καν εμένα μόνο αφορά, που ήμουνα επικεφαλής μιας κυβέρνησης. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια και μια συλλογική μάχη. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω πράγματι να ευχηθώ καλές πωλήσεις στο βιβλίο του κ. Βαρουφάκη. Ήταν λάθος η επιλογή σας αυτή στη θέση του Υπουργού Οικονομικών και το λέω γιατί αναφέρθηκατε και συνέντευξη σας στον Guardian σε λάθος επιλογής προσώπων. Έχω μιλήσει γι' αυτό. Νομίζω ότι η ιστορία το έχει αποδείξει και το έχει καταγράψει. Σέβομαι το ότι δεν θέλετε να μιλήσετε άλλο γι' αυτό. Θα ρωτήσω όμως αν εσείς προσωπικά συμφωνείτε με το να υπάρξει μια εξεταστική επιτροπή για τις ημέρες του 2015, κάτι που ζητάει η αντιπολίτευση, κάτι που έχουν ζητήσει και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μα καλά δεν γνωρίζετε ότι έχει γίνει αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή, ότι έγινε η συζήτηση αυτή και απερίφθη η πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Απερίφθη, Πρόεδρε. Απλά θέλω να ρωτήσω δηλαδή, αν πλέον και με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Κάθε τόσο που η κυβέρνηση θα έχει μια επιτυχία στον τομέα της οικονομίας, που αποτελούσε το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης και κριτικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης, προκειμένου να στήσει το σενάριο της καταστροφής. Θα καταθέτει μια πρόταση για εξεταστική επιτροπή προκειμένου να αλλάξει η ατζέντα. Κύριε Σρόιτερ, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το άγχος και την υπαρξιακή αγωνία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μην έχοντας να προτείνει κάτι διαφορετικό για το αύριο της χώρας, ένα διαφορετικό δρόμο, μια διαφορετική προοπτική, μια εναλλακτική πρόταση, διαρκώς καταθέτει προτάσεις για εξεταστικές επιτροπές, θυμάται τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η χώρα. Στο τέλος θα κάνει καμπάνια προεκλογική το 19 έχοντας αγκαζέ τον κ. Βαρουφάκη. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να του υποδείξω πώς θα κάνει αντιπολίτευση. Είναι δικαίωμά του. Αλλά δεν έχω και κανένα λόγο να ασχολούμαι με την διαρκή επίκληση θεμάτων τα οποία τα έχει ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν και έχει εξαλειφθεί η συζήτηση. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση που είναι ανοιχτή, κύριε Πρόεδρε, είναι η σύγκρουση κυβέρνησης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη λέξη, κυβέρνησης και δικαιοσύνης στο τελευταίο διάστημα. Μια σύγκρουση που έχει πάρει και προσωπικές διαστάσεις. Μια σύγκρουση η οποία οδήγησε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας να κάνει σχεδόν διάγγελμα και να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια. Μια σύγκρουση στην οποία έχουν εμπλακεί βουλευτές, υπουργοί, ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων, με πολύ σκληρά λόγια εκατέρωθεν. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό εσάς ως πρωθυπουργό αυτής της χώρας σας ικανοποιεί, αυτή η εικόνα σας ικανοποιεί, αν είστε αποφασισμένος να λάβετε κάποιες πρωτοβουλίες για να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό και αν θεωρείτε ότι κακώς έχει ξεκινήσει από κάποια πλευρά αυτή η σύγκρουση της κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Κύριε Σόντερ, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση της κυβέρνησης με τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη στη χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία τα συζήτησα και με τους επικεφαλείς των δικαστηρίων της χώρας και τα συνομολογήσαμε. Υπάρχει ένα αίσθημα ελλείμματος εμπιστοσύνης, αν θέλετε, κυρίως εξαιτίας και του γεγονότος ότι ένας πολίτης αισθάνεται ότι όταν πάει στο δικαστήριο, αν δικαιωθεί, θα δικαιωθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχουν και αποφάσεις οι οποίες θα έλεγε κανείς ότι δεν συμβάλλουν στην επανάκτηση του αισθήματος της εμπιστοσύνης. Όμως αυτές οι αποφάσεις αφορούν συγκεκριμένους δικαστές. Όπως εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω συλλήβδην τον κλάδο της δημοσιογραφίας
αν υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοί σας που διαδίδουν fake news και βγαίνουν στα δελτία τους και λένε ότι δώσαμε επίδομα σφραγίδας στους δημόσιους υπαλλήλους. Έτσι δεν μπορώ, ή ακόμα περισσότερο αν είναι διεφθαρμένοι και χρηματίζονται προκειμένου να γράφουν την άποψή τους ή να προβάλλουν ειδήσεις. Έτσι δεν μπορώ και να κατηγορήσω συλλήβδην, όπως και για τους πολιτικούς το ίδιο ισχύει, τη δικαιοσύνη και τους δικαστές όταν υπάρχουν πράγματι επίρροκοι, όταν υπάρχουν πράγματι αποφάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας για το δίκαιο, για την δικαιοσύνη. Βεβαίως. Υπάρχουν δηλαδή άλλα ίσα και άλλα σταθμά. Βεβαίως, το αίσθημα της ελληνικής κοινωνίας, το αυτό που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δεν πρέπει να τον λαμβάνει, ξέρετε, υπόψη το δικαστής, αν έχει τον νόμο μπροστά του. Αποφασίζει κατά τον νόμο, mm-hmm. όχι κατά την λαϊκή βούληση ο δικαστής. Αναμφίβολα. Μόνο που ορισμένες φορές με ίδιους νόμους έχουμε αποφάσεις που αναδεικνύουν διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ, αλλά νομίζω ότι η διάκριση των εξουσιών είναι κάτι το οποίο απορρέει από το Σύνταγμα και δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν πρέπει να το αφισβητήσει κανείς και δεν το αφισβητεί κανείς. Το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι και πρέπει να είναι ανεξάρτητη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφισβητήσει κανείς και δεν το αφισβητεί κανείς. Άλλο όμως ανεξάρτητη δικαιοσύνη και άλλο ανεξέλεγκτη δικαιοσύνη. Κανένας, καμία εξουσία που πηγάζει από το Σύνταγμα της χώρας δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και άρα θα έλεγα εγώ ότι ελέγχονται από το λαό και κρίνονται από το λαό. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν την απόφαση ενός δικαστηρίου. Έχουν δικαίωμα να κρίνουν. Και θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε και τους δικαστές, η μερίδα των δικαστών, να τους ενοχλεί η κρίση των πολιτών στις αποφάσεις τους. Διότι θα τους βοηθήσει να γίνουν και οι ίδιοι καλύτεροι. Η κρίση των υπουργών. Αφενός, αφετέρου και η κρίση των υπουργών. Γιατί και οι υπουργοί και οι βουλευτές και οι πολιτικοί έχουν το δικαίωμα να κρίνουν. Οι υπουργοί έχουν την υποχρέωση και οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα, να κρίνουν τεκμηριωμένα. Και όχι να κρίνουν ατεκμηρίωτα. Από εκεί και πέρα όμως, φανταστείτε, αν οποιαδήποτε εξουσία στον τόπο εθεωρούσε ότι ήταν υπεράνω κριτικής και υπεράνω κρίσης. Τότε θα λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα και θα γινόταν μια εξουσία αυταρχική. Μιλάτε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και καλά κάνετε και το λέτε. Την ίδια ώρα όμως δεχθήκατε πολύ έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για την επιλογή σας να ορίσετε επικεφαλής του δικού σας γραφείου 10 μέρες μετά την συνταξιοδότησή της, την κυρία Θάνου. Υποκρισία. Και θέλω μια απάντηση από σας. Οποία υποκρισία, κύριε Σρόιτερ. Δηλαδή, όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχουν στα γραφεία τους νομικούς συμβούλους, συνταξιούχους, δικαστές, προέδρους δικαστηρίων. Το γεγονός ότι έχει δίπλα του τον κύριο Πικραμένο, ο κ. Μητσοτάκης. Τι αποτελεί μορφή. Αλλά εδώ, για να καταλάβετε πόσο υποκριτικό είναι όλο αυτό, ο κ. Σαμαράς πήρε τον κύριο Αθανασίου από τη θέση του ενεργού δικαστή, όχι αφού του συνταξιοδοτήθηκε, αλλά παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα, προκειμένου να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και, αν δεν κάνω λάθος, του Επικρατείας, mm-hmm. και αμέσως μετά να γίνει υπουργός. Αυτό δηλαδή τι ήταν. Κοιτάξτε, κύριε Σρόιτερ, αν μπορείτε εσείς να μου υποδείξετε έστω και μία παρέμβαση αυτής της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, σας παρακαλώ να μου το πείτε. Αντιθέτως, εγώ θα μπορούσα να σας απαριθμίσω πάρα πολλές παρεμβάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στην ανακοίνωσή τους, σε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, μιλάνε για διαρκή προσπάθεια. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην ανακοίνωσή της, μίλησε. Όχι οι ίδιοι δικαστές και εισαγγελείς. Ναι, η Ένωση Δικαστών για μια ένωση, μίλησε για διαρκή δηλαδή προσπάθεια παρέμβασης. Για ένα, ουσιαστικά είναι κάτι σαν επαγγελματικό σωματείο. Δηλαδή αφορά αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία και εκλέγουν και υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Διότι λίγες ώρες μετά είδαμε και μια άλλη ανακοίνωση της μειοψηφίας που αντιδρούσε απολύτως με την κρίνεται ότι υπήρχε κρίση πολιτική σκοπιμότητα της Ένωσης Δικαστών. Αυτή την ανακοίνωση. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι να επαναλάβω μάλλον αυτό που σας είπα πιο πριν. Ότι αν υπάρχουν, που υπάρχουν, κάποιοι δικαστές που είναι επίρροκοι ή κάποιοι δικαστές που έχουν πολιτική σκοπιμότητα, αυτό δεν πρέπει συλλήβδη να αφορά το σύνολο της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε εμπιστοσύνη
στην πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών και στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα σταματήσουμε όμως να έχουμε άποψη και να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα και του τελευταίου πολίτη, όχι μόνο του πολιτικού, και του τελευταίου πολίτη να ασκεί κριτική σε αποφάσεις της δικαιοσύνης που προκαλούν το περιδικαίο αίσθημα. Μια και μιλάμε για το περιδικαίο αίσθημα. Γιατί άλλο είναι η διάκριση των εξουσιών και άλλο είναι η εξουσία των διακρίσεων. Το κρατάω. Θέλω το σχόλιο σας και θέλω να μου πείτε και την αίσθηση που εσείς έχετε, γιατί και εσείς μιλάτε με πολίτες, για αυτό που λέγεται ασφάλεια σε αυτή τη χώρα, Πρόεδρε. Σήμερα, μια και τυχαίνει και συζητάμε, ο Ρουβίκονας έφτασε στην πόρτα της Βουλής. Με παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν συνελήφθη και αυτή τη στιγμή είναι στα σπίτια τους. Δεν έγινε κάτι βέβαια σήμερα, δεν είχαμε πράξεις βίας ή οτιδήποτε άλλο, αν και ξέρετε ότι η συγκεκριμένη ομάδα πολλές φορές έχει προβεί σε πράξεις βία. Υπάρχει ένα καθημερινό παιχνίδι πολέμου, θα το έλεγα, στα εξάρχεια με βανδαλισμούς, με εμπρισμούς, με καταστροφές. Υπάρχει αυτό το οποίο συνέβη στην Ερμού, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, που κατέβηκαν και έσπασαν στην πορεία όλα τα μαγαζιά. Και υπάρχει και κριτική ότι η κυβέρνησή σας χαϊδεύει αυτούς τους ανθρώπους. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση, ότι δεν κάνετε συλλήψεις, ότι δεν καταδικάζετε κανένας και ότι αντίθετα στην ουσία ανέχεστε αυτό το οποίο συμβαίνει. Καλά, μάλλον θα έχετε ξεχάσει τι συνέβαινε στο κέντρο της Αθήνας το 2008, το 2010, το 2012. Νομίζω ότι πράγματι υπάρχουν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πιο πριν. Όμως εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε μία από τις πιο ασφαλείς πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα είναι ίσως μία από τις ασφαλέστερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι έχουμε πάνω από 30 εκατομμύρια τουρίστες φέτος στη χώρα. Και θα έλεγα ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας οφείλουμε στοχευμένα και μελετημένα, και αυτό προσπαθούμε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να το αντιμετωπίζουμε στη ρίζα του. Πάντοτε θα υπάρχουν εκφράνσεις βίας στη Μητρόπολη της χώρας, θα υπάρχει και η Μητροπολιτική αυτό βία, θα υπάρχει και βία στα γήπεδα. Αυτό που συμβαίνει στο κέντρο της Προφανώς, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω την αίσθηση που λέτε εσείς ότι στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, αν περπατήσετε σήμερα, και σας καλώ αν θέλετε να πάμε και μια βόλτα μαζί, θα δείτε τουρίστες, θα δείτε χαρούμενα πρόσωπα, δεν θα δείτε αυτό που βλέπαμε το 2012, 2013 και 2014 να είναι μια πόλη αστακός με πάνωπλους αστυνομικούς. Δεν θα δείτε, οδοφράγματα, δεν θα δείτε οδοφράγματα στο Σύνταγμα. Εδώ μιλάτε για μια ειδική περίπτωση. Μιλάω για τα εξάρχεια και μιλάω για την περιοχή της Πατησιών. Αυτό πράγμα και μιλάω και για την Ερμού. Αυτό πράγμα είναι ενοχλητικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό. Όμως θα ήθελα με ειλικρίνεια να σας πω ότι δεν αντιμετωπίζεται ούτε με περισσότερη καταστολή, ούτε με εφόδους και με συλλήψεις. Πώς αντιμετωπίζεται? Για να αντιμετωπιστεί πρέπει, κατά την άποψή μου, να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να έχει μια συνεχή και διαρκή παρουσία με τον αστυνομικό της γειτονιάς εκεί όπου υπάρχει εγκληματικότητα. Στα εξάρχεια, Πρόεδρε, ο αστυνομικός της γειτονιάς θα φύγει τρέχοντας. Κοιτάξτε, τα εξάρχεια, επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή που πάντοτε, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Όμως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια υπήρξε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας μέσα στα εξάρχεια για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Mm-hmm. Και είχαμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στα εξαρχεία σε ό,τι αφορά την επιχείρηση αυτή. Έγιναν και συλλήψεις. Έγιναν συλλήψεις. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σας πω ότι δεν ιεραρχώ ως σημαντικότερο πρόβλημα τα εξάρχεια από το Μενίδη, τα Λιώσια, το Δήμο Αχαρνών. Είναι ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και η κοινωνία των πολιτών θα παίξει το καθοριστικό της ρόλο στην εξομάλυνση, οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή, ο Δήμος της Αθήνας. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, ίσα-ίσα πιστεύω το αντίθετο, ότι η καταστολή θα φέρει αποτελέσματα, διότι δεν έφερε ποτέ, κύριε Σρόιντερ, αποτελέσματα καταστολή. Για τιμωρησία όμως, μήπως ενισχύει όμως, από ένα σημείο και μετά. Εγώ θέλω να μείνουμε στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής τη στιγμή που όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δυστυχώς βρίσκεται μέσα σε μια πολύ σημαντική κρίση ασφάλειας. Μιλάτε για την τρομοκρατία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε δυστυχώς τρομοκρατικές επιθέσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες. Η Ελλάδα
έχει μείνει έξω από αυτό. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μια χώρα όπου οι ξένοι τουρίστες θα την επισκέφτονται και την επισκέφτονται έχοντας την ασφάλεια ότι μπορούν σε αυτή τη χώρα να περάσουν όμορφες στιγμές χωρίς φόβο. Η Ελλάδα είναι ασφαλής ως προς την τρομοκρατία. Αυτό είναι βέβαιο με βάση τουλάχιστον τα αποτελέσματα ως τώρα. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε εσείς ότι η Ελλάδα είναι και ασφαλής από τους γείτονές της. Έχουμε μια απίστευτη προκλητικότητα από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Μια προκλητικότητα η οποία πολλές φορές ξεπερνάει κάθε προηγούμενο όριο. Έχουμε διαρκείς παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έχουμε προκλήσεις και στην θάλασσα. Έχουμε βεβαίως τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο. Και θέλω να ρωτήσω, αν είμαστε ασφαλείς αυτή την ώρα, αν αισθάνεστε ότι υπάρχει ζήτημα σοβαρό με την Τουρκία και πρέπει να ανησυχούμε. Ξέρω ότι είστε και συνεχώς σε επικοινωνία και με τον κύριο Καμένο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα αισθάνεστε ότι θα εκτονωθεί από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν εκτονώθηκε το πραξικόπημα, ή αν βαδίζουμε σε επικίνδυνα νερά και σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Σόιτερ, είμαι από τους πρωθυπουργούς που πίστεψα, πιστεύω και δούλεψα πολύ για την αποκατάσταση της ομαλότητας, την εκτόνωση των εντάσεων στη σχέση των δύο χωρών. Όχι μόνο γιατί πιστεύω στην ανάγκη ειρηνικής συμβίωσης και σε αυτό που ονομάζουμε ελληνοτουρκική φιλία, αλλά και γιατί έχοντας μια ρεαλιστική προσέγγιση γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι για να μπορέσεις αποτελεσματικά να προστατεύσεις τα συμφέροντα της χώρας πρέπει να στοχεύεις πάντοτε στην ειρήνη, στη συνεργασία, στην ανάπτυξη δεσμών φιλίας με τους γειτονές σου. Πήγα 3 φορές στην Τουρκία, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συνάντησα 2 πρωθυπουργούς, γιατί άλλαξε ο κ. Ταβούτογλου, τον Ερντογάν 2 φορές στην Τουρκία και 1 στο Πεκίνο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, παρά την οικονομική κρίση που πέρασε τα τελευταία χρόνια, έχει μια ανεξάντλητη γεωπολιτική δυναμική. Είναι μια κρίσιμη χώρα στο αντάμωμα 3 ηπείρων. Και πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της χώρας. Έμεινε στον πυρήνα της Ευρωζώνης και ταυτόχρονα είναι μια χώρα η οποία μπορεί να έχει σαν ένα δέντρο τις ρίζες της στην Δύση, στην Ευρώπη, αλλά απλώνει τα κλαδιά της και στο Βορρά και στην Ανατολή και στον Αραβικό κόσμο και στη Ρωσία. Έχουμε δηλαδή μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Οι γείτονές μας είναι γείτονες οι οποίοι περνάνε μια μεγάλη περίοδο αστάθειας. Αυτό τους κάνει ακόμα πιο επιθετικούς από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κόκκινες πρέπει όμως να σας πω ότι ταυτόχρονα με την προσπάθειά μας να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και φιλίας, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όχι με κορώνες, για να επαναλάβω για αυτό το σχόλιο που έκανα στην Θεσσαλονίκη, για το οποίο σχολιάστηκε πολύ, ενόχλησε κάποιος. Με το σκύλο που γαυγίζει, να το θυμίζω. Ναι, διότι, προσέξτε, εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι λέμε διαρκώς, φωνάζουμε, μιλάμε πολύ, κάνουμε δουλειά. Πάντως, έχουμε την τριμερή σχέση συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Για να συνεχίσω την παραβολή σας. Τριμερή σχέση συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ιορδανίας. Διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο με στόχο να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Σύμφωνα. Εγώ ήθελα να συνεχίσω το παράδειγμα σας και να σας πω ότι ο συγκεκριμένος σκύλος δεν καυγίζει μόνο. Ο σκύλος μπαίνει και στον κήπο μας. Ο σκύλος πάει στα φυτά μας, για να το πω έτσι λίγο αλληγορικά. Πηγαίνει στο Αιγαίο ο συγκεκριμένος σκύλος, πετάει πάνω από τα νησιά μας. Κάνει υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά αυτός ο σκύλος. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή, για να τσακωθούμε μαζί του από ένα σημείο και μετά. Και ξέρετε, δεν τσακώνεται κανείς με έναν άλλο σκύλο, αν τον αφήνουμε να κάνει και ό,τι θέλει από ένα σημείο και μετά. Κοιτάξτε, κύριε Σόιτερ, εγώ θέλω να σας πω ότι χειριστήκαμε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και καταφέραμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να έχουμε μία ευθυγράμμιση σε ό,τι αφορά αυτό που εμείς ονομάζουμε εθνική γραμμή στη διαχείριση των εθνικών μας συστημάτων. Και μπορεί να μην πετύχαμε τον επιδιωκόμενο στόχο, να μην βρήκαμε τελικά την λύση, την δίκαιη, τη βιώσιμη, όμως βάλαμε μία άγκυρα στη διαπραγμάτευση, στην υπεράσπιση, αν θέλετε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κυρίως της εξασφάλισης ότι δεν θα βρεθούμε προεκπλήξεων στο μέλλον. Βάλαμε την άγκυρα δηλαδή του να ζητάμε δίκαιη λύση μέσα από την κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγυήσεων, διότι δεν μπορεί να έχουμε μια ευρωπαϊκή χώρα
στην οποία θα υπάρχουν εγγυήσεις από τρίτες δυνάμεις και βάλαμε και το ζήτημα της παρουσίας των στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής στην Κύπρο. Όλη η διεθνής κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτός που δεν ήθελε τη λύση τελικά ήταν η Τουρκία. Η Ευρώπη ήταν στο πλευρό μας. Η Ευρώπη ήταν στο πλευρό μας στην μίνι κρίση, δεν ήταν κρίση ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Άρα λοιπόν, ας μην δίνετε και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό που εσείς ονομάσατε πιο πριν, στις φωνές ή αν θέλετε στο ότι κάποιοι μπαίνουν στον κήπο. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει το σπίτι. Και τον κήπο. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή και οι γείτονές μας καταλαβαίνουν ότι έχουν να κάνουν μια χώρα η οποία ανήκει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα η σχέση της, η σχέση τους μαζί μας περνάει και από τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα μια χώρα η οποία τους τίνει χέρι φιλίας και συνεργασίας. Διότι εμείς θέλουμε οι γείτονές μας να αποκαταστήσουν την ομαλότητα στο εσωτερικό τους και να κοιτάξουν προς την Ευρώπη. Και να μην είναι διαρκώς, να ξύνονται διαρκώς για φασαρίες και για καυγάδες. Θέλω να κλείσουμε με μια εκτίμηση για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Αν ψάξει κανείς στο YouTube θα βρει καμιά 500 υπουργούς και 2-3 Έλληνες πρωθυπουργούς, για να μην πω 5, πρόεδρε, να εκτιμούν και να δίνουν ημερομηνίες ή αν θέλετε να δίνουν μια προοπτική ότι βγαίνουμε από την κρίση όλα αυτά τα χρόνια. Τελικά από την κρίση συνεχίσαμε να μην βγαίνουμε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα. Θέλω να ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι είμαστε σε φάση από ένα σημείο και μετά ανάπτυξης πλέον. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το αφήγημά σας αυτή τη στιγμή. Τι θα λέγατε στον Έλληνα ο οποίος συζητήσαμε πόσο υποφέρει αυτή την ώρα. Περνάει δύσκολα, είναι άνεργος, πληρώνει. Είμαστε στο τέλος αυτού του τούνελ. Μπορούμε να πάμε καλύτερα. Είναι μπροστά μας μόνο τα καλύτερα πλέον. Ή έχουμε πολύ κουπί, όπως μας λένε το ταμείο, όπως μας λέει η Γερμανία, όπως μας λένε οι εταίροι ακόμα. Κοιτάξτε κύριε Σρόιτερ. Τα είπαμε και στην αρχή αυτά, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη με την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο λαός μας έχει υποφέρει. Και έχει υποφέρει πληρώνοντας άδικα, αν θέλετε, ευθύνες που δεν το αναλογούσαν. Περάσαμε αυτή την περιπέτεια όμως. Και επαναλαμβάνω ότι τώρα μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Δεν σημαίνει αυτό ότι από μια μέρα στην άλλη θα υπάρξει μια μαγική εικόνα αλλαγής, αλλά ότι έχουμε βήμα-βήμα σταθερά την πορεία προς την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα φέρει δουλειές, αυτό θα φέρει αύξηση των επενδύσεων, αυτό θα φέρει τη δυνατότητα να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να μειώσουμε, αν θέλετε, τα βάρη από αυτούς που αδίκως αδικήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτή η τιτάνια προσπάθεια των τελευταίων ετών θα κριθεί τον επόμενο χρόνο. Άρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και η αξιωματική αντιπολίτευση να καταλάβει ότι δεν έχει κανένα νόημα να επενδύει διαρκώς στην καταστροφή, να επενδύει διαρκώς στο μαύρο. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να διαφωνήσουμε για την επόμενη μέρα. Όταν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση, βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η αντιπολίτευση θα κάνει αντιπολίτευση. Αυτή είναι η λογική και η δομή της δημοκρατίας. Όμως, κύριε Σρόιτερ, η διαφορά βρίσκεται στο ότι όταν εμείς ασκούσαμε αντιπολίτευση, η χώρα βίωνε μία κατάσταση η οποία ήταν πολύ 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 χειρότερη, δραματική θα έλεγα. 65 δισεκατομμύρια μέτρα πάρθηκαν 2010-2014. Το 1/8 πάρθηκε τα χρόνια τα οποία, τα δύο χρόνια τα οποία βρισκόμαστε εμείς. Όμως ας φύγουμε αυτή τη συζήτηση, να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Ναι. Καταφέραμε λοιπόν να πετύχουμε ένα πρώτο βήμα, ώστε το 2018, τον Αύγουστο, η χώρα να φύγει από αυτή την περιπέτεια. Δεν υπάρχει λοιπόν τέταρτο μνημόνιο, δεν υπάρχει τέταρτο πρόγραμμα και είναι και περίεργο το γεγονός ότι όλη η κριτική τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τέταρτο μνημόνιο. Κάθε φορά που ερχόταν μια αξιολόγηση μας λέγανε υπογράψτε τέταρτο μνημόνιο ή ένα μεσοπρόθεσμο.
Ίσως γιατί δεν πιστεύανε ότι θα μπορέσουμε αυτό να το καταφέρουμε. Το καταφέρνουμε όμως. Αυτό είναι καλό λοιπόν και για την κυβέρνηση, αλλά είναι καλό για τη χώρα. Είναι καλό για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά. Τεράστιες διαφορές. Ιδεολογικές, πολιτικές. Ας αντιπαρατεθούμε λοιπόν για τις διαφορές των προγραμμάτων μας, τις προγραμματικές μας θέσεις σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Και ας φύγουμε από τη λογική της καταστροφολογίας. Η χώρα λοιπόν το 2018 θα καταφέρει να βγει από τα προγράμματα, θα καταφέρει να βγει από την Επιτροπή, θα ξανασταθεί στα πόδια της και το μεγάλο ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Πρέπει, κύριε Σρόιτερ, να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Εάν τον Αύγουστο 2018 πούμε όλοι, οπ, τελειώσαμε τώρα, μπορούμε να κάνουμε αυτά που έγιναν το 2009, τότε πολύ σύντομα η χώρα θα ξανακυλήσει. Και αυτή είναι και η ανησυχία των ξένων. Και ίσως γι' αυτό πολλοί εξ αυτών έρχονται και φωνάζουν και λένε ότι έχετε ακόμα. Mm. Έχουν μια ανησυχία η οποία ορισμένοι εξ αυτών, οι καλοπροαίρετοι εξ αυτών, γιατί υπάρχουν και κακοπροαίρετοι. Το ξέραμε. Οι καλοπροαίρετοι λοιπόν εξ αυτών έχουν αυτή την ανησυχία. Λοιπόν, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα άλλο μοντέλο παραγωγικό. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Και το μοντέλο αυτό το οποίο μας οδήγησε στην κρίση ήταν το μοντέλο το οποίο αποδείχθη φούσκα, το μοντέλο το οποίο στήριζε τη λογική της ισχυρής Ελλάδας πάνω στο χρηματιστήριο ή πάνω σε έναν υπερδιωγγωμένο τριτογενή τομέα, μια χώρα η οποία έπαψε να έχει σχέδιο παραγωγικό, έπαψε να παράγει. Λοιπόν, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, πρέπει να αξιοποιήσουμε την τοποθεσία της χώρας και όχι μόνο ως προς τον τουρισμό, την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί η Ελλάδα να είναι ένα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο. Πρέπει όμως να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στους νέους ανθρώπους, τους μορφωμένους, όσοι έχουν μείνει εδώ, ειδίκευση, και να τους ξαναφέρουμε πίσω. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επενδύουμε στην έρευνα. Παρά την κρίση, δώσαμε 1% στην έρευνα. Ιδρύσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Γι' αυτό εμείς επενδύουμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στη startup, στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες. Τελευταία ερώτηση. Και αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε και να αντιπαραταθούμε, αν θέλετε. Εμείς ξεκινάμε τα 13 περιφερειακά συνέδρια. Γιατί? Γιατί θέλουμε να σχεδιάσουμε το αύριο της χώρας σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε να είναι μια δικιά μας υπόθεση. Και νομίζω ότι αυτά πάνε εξαιρετικά καλά. Έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε στο τραπέζι και να σχεδιάσουμε ανακλάδο και ανά τόπο, ανά περιφέρεια, τις δυνατότητες, τις ανταγωνιστικές και να δώσουμε αναπτυξιακή δυναμική. Τελευταία ερώτηση. Διότι το επόμενο μεγάλο θέμα είναι η ανάπτυξη, κύριε Σρόιτερ, η οποία δεν θα βρέξει από τον ουρανό. Πρέπει να δουλέψουμε για αυτήν με σχέδιο. Συμφωνώ. Χωρίς να μπείτε στον πυρήνα να σχολιάσετε τις δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρω τις απόψεις σας και δικαίως πολλές από αυτές με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Η εικόνα είναι ότι οι πολίτες είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι και ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή η χρονιά που ακολουθεί μπροστά, με τις αλλαγές που βλέπετε, με την προοπτική που βλέπετε, είναι ικανή για να αλλάξει την εικόνα και να μπορέσει να κερδίσετε και πάλι τις εκλογές. Αν δεν το πίστευα, δεν θα έδινα τη μάχη μου. Αλλά, κύριε Σρόιτερ, έχω βάσιμες ενδείξεις γι' αυτό. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις αναμετρήσεις η δυναμική η δική μας ήταν υποεκτιμημένη. Και σε αυτές που κερδίσαμε με διαφορά τις εκλογές και σε αυτές τις ευρωεκλογές που δεν τις κερδίσαμε με μικρότερη διαφορά. Και στο δημοψήφισμα παντού. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται πράγματι ένα κλίμα, αν θέλετε, πίεσης σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αφορά... Αυτό αφορά την πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Όμως δεν βλέπουμε αυτό να είναι μια δυναμική στην αντίπαλη παράταξη. Δεν βλέπουμε δηλαδή, δεν ξέρω αν εσείς κυκλοφορείτε στον δρόμο και σας λένε «Αχ, επιτέλους να έρθει ο Μητσοτάκης να μας σώσει», εγώ δεν το βλέπω αυτό. Γιατί δεν είναι, κι εγώ μιλάω με ανθρώπους. Βγαίνω έξω, μιλάω, ακούω. Υπάρχει μια στάση αναμονής. Διότι... Απογοήτευση βλέπω εγώ έξω, Πρόεδρε, για να το κλείσουμε εδώ, αν θέλετε. Όχι μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε. Όλους. Δεν μιλάω για το δικό σας κόμμα. Όχι όμως μεγαλύτερη παράδοση από αυτή που είχαμε. Παράδοση και απογοήτευση στον κόσμο, αυτό βλέπω εγώ έξω. Να βοηθήσουμε λοιπόν να γυρίσει το κλίμα και η ψυχολογία των Ελλήνων, όχι απέναντι στα πολιτικά κόμματα κατά ανάγκη, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο
ξέρετε, κερδίζεται δύσκολα. Και απέναντι στο πολιτικό σύστημα υπάρχει μία συσσωρευμένη, αν θέλετε, δυσαρέσκεια συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Όμως το κλίμα και η ψυχολογία είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει για τη χώρα, όχι για την κυβέρνηση. Και πρέπει να αλλάξει διότι πρέπει να αναλογιστούμε ότι περάσαμε μεγάλες δυσκολίες και η χώρα στάθηκε όρθια. Η οικονομία στάθηκε όρθια. Επανακάμπτουμε. Η ψυχολογία λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει και εσείς να βοηθήσετε σε αυτό. Όχι απέναντι στην κυβέρνηση. Την κριτική σας πρέπει να την κάνετε και η συνέντευξή μας σήμερα απέδειξε ότι ήταν μια αληθινή συνέντευξη, όχι με προκατασκευασμένες ερωτήσεις. Όμως, κύριε Σρόιτερ, δεν γίνεται να μην αναδεικνύονται πραγματικές ειδήσεις, θετικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα λοιπόν έχουμε μια σειρά από θετικές ειδήσεις. Εγώ θα σας πω από την πλευρά Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η εικόνα. Θα σας πω από την πλευρά μου ότι πρέπει να είστε σίγουροι ότι και τα μέσα ενημέρωσης ψάχνουν τις καλές ειδήσεις με τον τουφέκι όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί οι καλές ειδήσεις προσελκύουν και κόσμο, Πρόεδρε. Δεν τις βρίσκουμε πάντα. Μακάρι από εδώ και πέρα να είναι περισσότερες και να είστε σίγουροι ότι και τα μέσα ενημέρωσης θα τις προβάλλουν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ ένα καλύτερο καλοκαίρι από τα προηγούμενα. Γιατί το πρώτο είχε πολλά δραματικά γεγονότα και το δεύτερο είχε και. Αν θέλετε, capital controls από ένα σημείο και μετά. Να ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι και σε εσάς και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι το καλοκαίρι αυτό θα είναι πράγματι ένα ήρεμο καλοκαίρι, αλλά θα είναι ήρεμο για εσάς. Για εμάς θα είναι καλοκαίρι εργασίας και σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Και εμείς ακόμη εδώ είμαστε, όπως βλέπετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σε καβάλα, θάσο και δράμα, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιεί η περιοδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας με ψαράδες, είπε ότι στα σχέδια του κόμματός του είναι η μείωση της φορολογίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να επισκεφθώ σήμερα την. Με ψαράδες την ιχθυόσκα.